κοινωνική του δραστηριότητα όπως και όλων των πολιτών. Σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Αναγνωρίζετε ευθύνες και στο δικό σας κόμμα, όπως ίσως και σε άλλα, είναι σημαντικό. Δεκτή η αυτοκριτική από τον κύριο Μαντάκη, σημαντική και ειλικρινή. Από αυτονόητα καταδικαστέω, αλλά έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φορές τέτοια πράγματα. Και επομένως τώρα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, θεωρώ. Όχι πέπει τώρα. Θα έπρεπε να έχουμε πάει εδώ και πολύ καιρό. Θέλω να επισημάνω δε τα εξής, ότι με ένα περίεργο τρόπο αυτά τα φαινόμενα βίας έχουν επανακάμψει, διότι προφανώς έχει επικρατήσει πάλι μια αντίληψη, ας το πω, ήπιας προσέγγισης στα φαινόμενα αυτά επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει χώρος ο οποίος θα αποτελεί πεδίο εγκληματικής δράσης. Οποιοσδήποτε χώρος, οποιοδήποτε σημείο. Στα εξάρχεια αυτό είναι φορτισμένο, ας το πω, με τους λεγόμενους αναρχικούς, μπαχαλάκηδες, αδεξουσιαστές κτλ. Υπάρχουν και άλλοι χώροι. Στη δική μου στην περιοχή που εκλέγομαι εγώ, υπάρχουν χώροι που είναι χώροι διακίνησης ναρκωτικών. Ναι. Επίσης Άβατα. Ναι. Ζεφύρι, ορισμένες περιοχές στο Δήμο Αχαρνών, άλλες περιοχές στον Αστρόγγλου κτλ. Αυτά δεν γίνεται να υπάρχουν. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και χρειάζεται αποτελεσματική πολιτική βούληση ισχυρή και αποτελεσματική αστυνομική δράση προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν. Θα πω κάτι το οποίο εδώ, αν θέλετε, μπαίνουμε λίγο σε λεπτομέρειες, αλλά μπορεί και να μην είναι τόσο λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι αποφασίστηκε να διαλυθεί η ομάδα Δέλτα, η ομάδα Δέλτα ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Ήταν δηλαδή μια ομάδα η οποία λειτουργούσε γρήγορα και άμεσα και κατέστηλε αυτού του τύπου τα φαινόμενα και γι' αυτό είχαν περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Φοβόντουσαν τη Δέλτα, δεν Βεβαίως. Γιατί η Δέλτα. Μέσα στα εξάρχεια δεν φοβόταν κανένα. Όχι, και στα εξάρχεια υπήρχε αυτό και γι' αυτό βλέπετε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια της κυβερνήσεως Σαμαρά δεν είχαμε τέτοια περιστατικά ούτε μέσα στα εξάρχεια. Άρα ο αστυνομικός τρόπος αποτελεσματικής αντιμετώπισης υπάρχει. Χρειαζόμαστε εδώ. Έχει μια μονομέρεια σε αυτά τα χρειαζόμαστε πράγματα. Εδώ. Όχι, δεν είναι θέμα μονομερίας. Θέλω να συμφωνήσουμε. Όχι, αν πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αστυνομική δράση. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, πράγματι έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα και. Ωραία. Και εγώ να συμφωνήσω μαζί σας και στο και για να έχουμε απόλυτη ταύτιση. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ειδικά στο ζήτημα των ναρκωτικών που αναφέρατε. Μαζί σας. Πολλά άλλα πράγματα συμφωνώ που πρέπει να. Συμφωνώ. Να δεν διαφωνώ από την πολιτεία. Αλλά προσέξτε όμως, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά μην μας κάνει αυτό το και να ξεχνάμε την αστυνομική δράση γιατί περιμένουμε να κάνουμε τα άλλα πράγματα. Ο όρος είναι η δημοκρατική λειτουργία όλων αυτών των πραγμάτων. Ας κάνουμε λοιπόν την δουλειά την αστυνομική που έχει αποδείξει η αστυνομία ότι μπορεί να την κάνει και να φέρνει αποτελέσματα, όχι τα πλήρη. Εγώ θα συμφωνήσω. Υπάρχουν περίπλοκα φαινόμενα που θέλουν σύνθετες δράσεις. Όπως υπερβολές. Αλλά όμως εκείνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι να μην ξαναδούμε άνθρωπο να δέρνεται στα εξάρχεια γιατί δεν τους αρέσει σε κάποιους οι πολιτικές τους απόψεις ή να μην καταλήξουν όπως πολλοί έχουν καταλήξει να λένε. Με συγχωρείτε, εγώ εκεί δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν μου το επιτρέπουν κάποιοι τσαμπουκά. Ναι. Πολλοί πια το λένε αυτό για περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι ένας περιορισμός της ελευθερίας που δεν μπορεί να γίνει ανεκτός. Και χρειάζεται η κυβέρνηση να δράσει και να δράσει αποτελεσματικά. Κύριε Λεζαρίδη, σε καμία αυτού. Ναι. Σε κανένα μέρος της χώρας δεν μπορούν άνθρωποι να δέρνονται. Υπάρχει όμως. Τελεία. Υπάρχει. Αυτό είναι μια σωστή αρχή, όπως το λέτε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι στα εξάρχεια υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπορεί να μην καταδικάσει κανείς τέτοιες πράξεις. Καλά, εντάξει, αλλά για να το. Είναι.